Καταρχήν έχω γίνει σχεδιαστής και ο Στέφανος εδώ πέρα με κοιτάει. Έχω γίνει καλύτερη από τον Στέφανο. Δεν. Δεν νομίζω. Φτιάχνουμε ντουλάπες. Και θα δείτε την πορεία τους τέλος πάντων. Πού θα συμμαζέψουμε όλα αυτά, θα τους ανθρώπους τους κάλεσα και τα είχα έτσι. Δεν πειράζει, δεν ενοχλώ κανέναν. Το να δείτε για τελευταία φορά αυτό εδώ το δωμάτιο. Λοιπόν, ξεκινάω. Από πού όμως δεν ξέρω. Σήμερα είναι. Τι μέρα είναι ρε παιδιά. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα. Η ώρα είναι 9 και 4 και 20 το πρωί. Και πάμε να ξεκινήσουμε να ξεφορτώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα θα μπουν κάτι άλλα πράγματα. Και γενικά δεν ξέρω πώς θα τακτοποιήσω για να τα βρίσκω μετά και να τα βάζω και ντουρουντουρουντουρουντουρου και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Όλα αυτά είναι σιδέρωτα. Ταρόν! Αυτό έχει χαλάσει. Ταρόν! Ανάς. Πάμε. Και ναι, έφτασε η ώρα να τα μαζέψω, να τα βολέψω, δεν ξέρω, με πιάνει ώρες λίγο πανικός, πώς θα βολευτούν αυτά, πού θα μπουν και πώς μετά θα βγάλω άκρη. Αλλά επειδή τώρα που σας μιλάω ξέρω το αποτέλεσμα, είμαι πολύ 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 χαρούμενη. Προσπαθώ λίγο να τα βάζω σε μέρη έτσι ώστε μετά να τα βρίσκω για να το τοποθετώ όσο πιο εύκολα γίνεται. Έχω επιλέξει λοιπόν αυτό το δωμάτιο να το κάνω closet, όπως λένε και οι υπόλοιποι. Δωμάτιο τέλος πάντων ντουλάπα, για να μην έχω ακόμη ένα δωμάτιο το οποίο θα είχα ντουλάπα και παιδικό μαζί. Οπότε στο ένα δωμάτιο θα είναι τα παιδιά με τα κρεβάτια τους και τα παιχνίδια τους και στο άλλο θα είναι τα ρούχα τους, για να μπορέσουν να χωράνε και πιο εύκολα και να παίζουν και πιο άντε. Γιατί αυτό ήδη ήταν ένα δωμάτιο σχετικά μικρό. Αν έβαζα και μια έξτρα ντουλάπα και μια ντουλάπα στη ζέφη, κάπως θα κλεινόταν και άλλο ο χώρος. Οπότε επέλεξα να κάνω αυτό και ελπίζω να έχω κάνει σωστά. Κάνω ένα update και να σας δείξω πώς έχει η κατάσταση. Κάτι έχει γίνει έτσι. Έχουν φύγει και όλα τα σιδέροντα από εκεί, έχουν σιδερωθεί. Έχω γεμίσει αυτές τις δύο τις ντουλάπες. Οπότε πάμε να αδειάσω και όλα τα συρτάρια. Συνεχίζουμε με το βόλεμα των επίπλων, τα βάζω σε bubble κάτι πράγματα τέλος πάντων που πήρα για να μην σπάσουν. Εν τέλει να σας πω ότι έσπασε τελικά το σκαθέτης. Εγώ να κάνω το update μου, μόλις έχουν έρθει οι δουλάπες, είναι όλοι σε μια κατάσταση φανταστική, αλλά εγώ εδώ θα βλογκάρω και θα σας πω ότι η δουλάπα δεν χωράει από τις κάλες να ανέβει, οπότε δεν θα κάνω δουλάπα. Πάντως, εγώ περνάει καλά. Δεν ξέρω βασικά τι έχει γίνει. Τελικά έχουμε βγάλει άκρη, θα ανέβουν οι ντουλάπες ή θα μείνουμε κάτω, θα τις στήσω κάτω στο πεζοδρόμιο. Αγοράσαμε λίγο το πεζοδρόμιο. Αγοράσαμε λίγο το πεζοδρόμιο να κάνουμε ένα closet. Οπότε βλέπετε τη παιδιά τι γίνεται πάλι εδώ. Πραγματικά, πλάκα. Είναι δωμάτιο, έτσι. Από εδώ Στέλιος ο Κακομοίρης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ο Στέφανος τον έχει διαλύσει. Και ναι, θα κάνω μόνο μου το vlog χωρίς τη Βάσο. Δεν τη χρειάζομαι. Εξαφανίστηκε ο Στέλιος. Θα σας κάνω το update όλο μαζί. Έχουν πεθάνει τα παιδιά. Πάνε, έρχονται. Εμείς εδώ. Ο Στέφανος φωνάζει. Έναν ηλία φωνάζει, δεν ξέρει. Μήνανε, λέει, δύο ράπια να διάσω. Ήταν όλη η τελικά. Παιδιά, αλήθεια, συμβαίνει αυτό εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν πότε θα τακτοποιηθώ. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο. Αυτός από που κάνα πες καναπέ. Θέλω να κάνω ένα... Γιατί να έχουμε τόσο πολλά πράγματα, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο όλα αυτά τα πράγματα, πού χρησιμεύουν. Τα 25 σκουφάκια που θέλεις να έχεις και δεν αφήνεις να πετάξω από το ένα. Αυτά. Φίλε, θα αρχίσω να κλαίω όμως που το βλέπω έτσι από τη μία. Ναι, με φωνάζουν, συγγνώμη, αλλά έχει αδειάσει εδώ πέρα η κατάσταση. Ένα λεπτό! Μάλλον. Κάπως είναι το ανοίξω στην πόρτα. Ναι. Red Bull λέει θέλω. Πώς να μην θέλει ο άνθρωπος. Red Bull.
Ναι. Ωραία λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα συμβαίνει εδώ και εγώ τους παρατάω και πάω μέσα για να οργανώσω λίγα ακόμα για να είναι τουλάχιστον έτοιμα να μπουνε. Αυτά. Δεν υπάρχει πάντως. Ειλικρινά, θα ήθελα πάρα πολύ να σας κάνω ένα update και να σας δείχνω κατά τη διάρκεια, αλλά πραγματικά δεν γίνεται να σας τα δείχνω όλα μα όλα μα όλα. Έχουν συμμαζευτεί αρκετά πράγματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, πάρα πολύ καλό δρόμο και θα σας τα δείξω προμένω. Άμα δεν σπάσει ο Στέφανος εδώ πέρα το δέντρο, το έχει ξεκολλήσει ήδη, το έχει σπάσει. Όλα καλά. Και εδώ, παιδιά, ο Στέλιος τελειοποιεί τις ντουλάπες, γιατί για κάποιο λόγο το πάτωμά μου είναι στραβό. Δεν ξέρω πώς είναι στραβό και το μπαλκόνι μου, άσχετο, δεν θα περιευθυλογίζω με αυτό. Οπότε προσπαθεί λίγο να τα σιάξει και εγώ προσπαθώ να ψιλοβολευτώ. Ακούστε λίγο ακόμα μουσικούλα και θα τα πούμε πάλι σε λιγάκι. Και καθίστε μέχρι το τέλος, έτσι. Σας παρακαλώ, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Και εδώ ναι, το κοτσάκι μου το γλυκό προσπαθεί να τακτοποιήσει τα δικά της πράγματα όπως αυτή έχει στο μυαλό της και θέλει. Οπότε έκατσα και την άκουσα. Θα δούμε βέβαια στην πορεία κατά πόσο θα μας βολέψει να τα βάλουμε έτσι όπως ήθελε η Ζέφη. Πραγματικά τι να πω, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Εδώ πέρα βλέπετε η γωνία, για τρίτη φορά μου έχει φύγει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα την τακτοποιήσω και θα φτιαχτεί. Έχουμε βάλει ένα στρόγγυλο καθρέφτη που τον είχα στο σαλόνι, αν θυμάστε, τον βάλαμε εδώ πέρα. Και έχουμε βάλει αυτό το ροζ το φανταστικό, παιδιά, που λιώνω, ντουλάπα παντού. Επάνω έχω όλα μου τα επιτεύγματα που είμαι περήφανη και τα έχω στολίσει. Και σιγά σιγά θα δούμε ένα ντουλάπι τι ακριβώς έχει μέσα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την παλιά μου ντουλάπα που έχω βάλει τα δικά μου... Έχω βάλει λοιπόν τα δικά μου t-shirt τα οποία μου κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί όλα τα υπόλοιπα ρούχα, παιδιά, τα έχω φυλάξει. Από κάτω έχω βάλει τα σεντόνια τα δικά μας για να τα έχω ξεχωριστά και να μπορώ να τα βρίσκω πολύ πολύ πιο εύκολα. Και δίπλα ακριβώς έχω βάλει τα φορέματα μου. Ό,τι μου κάνει μέχρι σήμερα. Και κάτι που δεν λένε οι περισσότερες που κάνουν το closet room, τέλος πάντων, είναι που βάζουμε τα σιδέρωτα. Για τα σιδέρωτα τα έχω βάλει εδώ και έχω ακόμη ένα κουτί με ασιδέρωτα, τα οποία... Ακόμη ένα κουτάκι λοιπόν για να βάζω ακόμα λίγα σιδέρωτα, αλλά και σιδερόστρωμα. Πάμε στην καινούργια ντουλάπα, την οποία την πατάς και ανοίγει. Εδώ έχω τα κολλάν, συγγνώμη, πάλι που μου κάνουνε. Πάνω έχω βάλει τα χειμωνιάτικα σκουφάκια και τα σκόλ. Έχω γράψει και τα μπελίτσες για να μπορώ να τα βρίσκω και να μην κάθομαι να ανοίγω τσάμπα. Αργότερα θα γεμίσουν από χειμώνα σίγουρα, απλά τώρα δεν μου κάνουν λόγω της εγκυμοσύνης. Από κάτω έχω βάλει πιτζάμες και έχουμε βάλει και τις κάλτσες μας όλο εν όλο. Πλην τη ζεύση. Εδώ συνεχίζω με ένα δικό μου ακόμα ντουλάπι, το οποίο έχω τις τσάντες που φοράω συνέχεια, κάποια κοσμήματα, μπουστάκια που μου κάνουν και πάνω τους σάκους και δύο τσαντούλες ακόμα. Και πιο κάτω, τι σας έχω? Έχω τα καλλιτικά μου που γενικά φοράω πάρα πολύ λίγα, οπότε δεν το πολύ χρησιμοποιώ, πιο πολύ ζεύμη σας πω το χρησιμοποιώ, και τα εσώρουχα. Επόμενη ντουλάπα είναι το φύλλο ντουλάπας, είναι τη Ζέφης, το οποίο έχει τα φορέματά της. Από κάτω έχω βάλει δύο πουλόβερ τα οποία δεν τα έχω κρεμάσει, γιατί παιδιά
έχω καταλάβει ότι δεν δίνει ένα κρεμάνι το pullover και εδώ πέρα ό,τι έχει ψιλοπερισσέψει από ζώνες και όλα αυτά, τα έχω βολέψει εδώ. Και κάτω έχω μαγιό, τα οποία ξαναλέω μου κάνουν. Γιατί γενικά δίνω πάρα πολλά πράγματα. Τώρα ό,τι δεν μου κάνει το έχω φυλάξει φυσικά. Εδώ έχω πάλι ρούχα της Ζεύσης. Η πόρτα μου βλέπετε πόσο πολύ ανοίγει. Επάνω είδατε ότι πιάνεται στο φωτιστικό, αλλά θα το φτιάξουμε, θα σηκώσουμε το φωτιστικό λίγο πιο πάνω. Θα βάλω και κάτι φωτιζόμενο εδώ για να βλέπω μέχρι τέρμα. Πάντως μπορώ να τα δω άνετα λόγω της πόρτας που ανοίγει 180 μοίρες, αν το λέω σωστά. Έχω βάλει μαγιό και δίπλα καπέλα και εδώ έχω βάλει τις πετσέτες μας και από κάτω τις θαλάσσεις. Εδώ είναι πάλι τη Ζεύση, τα παντελονάκια, τα σορτσάκια. Εδώ πέρα είναι τα σεντόνια της για να ανεβαίνουν να τα φτάνω. Εγώ δεν χρειάζεται να τα φτάνει η ίδια της. Καλτσούλες, πιτζαμούλες. Και εδώ οι δικές της πετσέτες και τα παπουτσάκια. Και πάμε σιγά σιγά στα άλλα τρία φύλλα ντουλάπας, τα οποία είναι στην ίδια λογική. Δεν έχω βάλει κάτι, δεν έχω βάλει κάτι επίτηδες, γιατί υποτίθεται αυτά θα είναι του μωρού και ίσως ένα τέτοιο να είναι δικά μου. Εδώ έχω αφήσει τη σιδερόστρα φυσικά για να μην φαίνεται και προς το παρόν βάζω τα κουτιά που μου έρχονται για να μην τα έχω πεταμένα δεξιά και αριστερά. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, ελπίζω αυτό το βίντεο να είδατε πώς πραγματικά οργάνωσα τις ντουλάπες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο, τον ευχαριστώ, είναι ο καλύτερος. Σύντομα θα κάνουμε μαζί και κάποιο διαγωνισμό, μου το υποσχέθηκε Στελάκο. Και παιδιά μου τα έφερε από το Πολύκαστρο, χωρίς να πάθουν τίποτα, ήταν φανταστική. Ήρθαν, τα μοντάρανε, είπαμε την τάδε μέρα, ήρθε ακριβώς την τάδε μέρα. Που συνήθως ξέρετε, οι μάστρες είναι λίγο έως πολύ περίεργοι σε αυτό το θέμα. Τα οργανώσαμε από ό,τι είδατε μαζί, γράψαμε μαζί που θέλουμε το καθεράφι, που θέλουμε σιρτάρι, τι θέλουμε να έχει και πόσο πλάτος να έχει και καθίσαμε αρκετή ώρα για να δουλευτεί σωστά, για να κάνουμε μια σωστή ντουλάπα που να χωράει πολλά πράγματα μέσα, να κλείνουν, να μην τα βλέπω, να έχει πολύ οργανωτικούς χώρους γενικά και χώρους που με βολεύουν, γιατί πλέον ξέρω τι πράγματα έχω και τι είχα. Οπότε να καθίσετε, γιατί πραγματικά ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που θα σε βοηθήσει, το γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ καλός, θα σε ακούσει, θα το δείτε, μπορείτε να πάτε και από εκεί και να βλέπετε πώς δουλεύει η δουλειά, να σας στέλνει κάποιο βίντεο, καλύτερα εμένα μου να στέλνει βίντεο για το πώς γίνεται και πώς πάει και όλα αυτά. Να ξαναπώ ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορη, επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Στέφανο, τον Λυκοσμητή. Είπαμε ότι θα βάλουμε και κάπου, θα βάλουμε και δύο λεωσόμενους καθρέφτες, θα τους κολλήσουμε. Οπότε θα το δείτε κάποια στιγμή και αυτό. Αυτό είναι ένα δωμάτιο που θα χωράνε όλα μας τα ρούχα, πρώτο θεός του μπεμπέ, τη Ζεύση και τα δικά μου, ο Κώστας έχει. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι να δίνετε πράγματα, παιδιά, αν έχετε πολλά πράγματα να τα δίνετε. Δίνω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, γιατί καλώς κακώς οι εταιρείες μου στέλνουν, οπότε είναι κρίμα να μην τα χαίρονται κι άλλοι αυτά. Και ναι, έκανα το closet των ονείρων μου, είναι φανταστικό. Νομίζω ότι θα το χαρώ, νομίζω ότι πια δεν θα είναι αυτός ο χαμός. Θα ανοίγω τουλάχιστον μια μπλάβα και θα πετάω μέσα χωρίς να φαίνονται. Είναι πάρα πολύ κουραστικό για τις δουλειάψεις και αυτά που φαίνονται, ειδικά όταν είναι σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω, δεν μπορούμε, πιάνε ταραχή πλέον. Οπότε αποφασίσαμε να το κλείσουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ Στέφανη, θα σας βάλω το Instagram του, να μπείτε, να τσεκάρετε, να δείτε τι φτιάχνει, είναι φανταστικός, ό,τι του πείτε θα το βγάλει όπως πρέπει. Δεν ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και όλα αυτά.
Και θα ήθελα πάρα πολύ, θα το ξαναπώ, να μπείτε στο Στέλι του Instagram. Να μπείτε, παιδιά. Είναι φανταστικός. Σας φιλώ, σας φιλώ γλυκά. Να περνάτε τέλεια, να χαμογελάτε ό,τι και αν σας συμβαίνει. Τσάου!